Θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα. Νίκο. Άμα δεν το δούμε στο γήπεδο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Άστο. Γιατί έχουμε καεί και έχουμε καεί. Όλοι το over 2,5 παίζουνε. Για τον Άρη. Δηλαδή θα βάλει 3 γκολ σίγουρα. 1-0 α είναι. Δεν έχω πρόβλημα. 1-0 τώρα, 1-0 το επόμενο. Δεν έχω κανένα θέμα. Ναι. Ας πάει με 1-0 και με 0-0 στους ομίλους. Εδώ ο Σάντος με ισοπαλίες πήρε το Euro. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Ναι, πραγματικά. Ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι από τα δύο μεγάλα φαβορί και όλα στο δεύτερο προγραμματικό του conference. Και στοιχηματικά να το δεις, με τις αποδόσεις και ποδοσφαιρικά. Αλλά πρέπει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε δύο δόσεις. Και σήμερα και την επόμενη Τετάρτη. Βέβαια το ιδανικό, και νομίζω ότι το έχει πίσω μέρος στο μυαλό του, είναι να βρει και ένα σκορ πρόκριση σήμερα. Για να είναι και λίγο πιο χαλαρός και να διαχειριστεί διαφορετικά το δεύτερο παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης ο Μπούργος. Εγώ από τις χθεσινές του δηλώσεις και του Νταμπό, εντάξει τα γνωστά τριμμένα κλασικά τα οποία ακούμε σε συνέντευξη τύπου, και ο Μπούργος δεν ήταν και που ιδιαίτερα μιλητικός χθες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή τον κάνα μια ερώτηση, δεν εξόδευε παραπάνω από 10-15 δευτερόλεπτα για να απαντήσει. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Για να δούμε, επί του επιστηρίου τώρα, να την διαβάσουμε και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, την έχω μπροστά μου. Λίγες ώρες μας χωρίζουν πλέον από τη σέντρα του πρώτου αγώνα με την Κούμελ για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του UEFA Europa Conference League. Είμαστε έτοιμοι. Εν ώψη του απόψινού αγώνα που θα ξεκινήσει στις 9, η ΠΑΕ Άρης θα ήθελε να επιθυμήσει ότι οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30, σημαντική πληροφορία αυτή, για την καλύτερη διευκόλυνση των φιλάθλων. Σύμφωνα με τα μέτρα τάξης που αποφασίστηκαν στην πρωινή σύσκεψη με την UEFA, θα γίνει διπλός αυστηρός έλεγχος κατά την προσέλευσή σας περιμετρικά του γηπέδου. Λόγω της μεγάλης ζήτησης των εισιτηρίων που έχει κορυφωθεί από σήμερα το πρωί, όντως είχε ουρές από νωρίς το Βικελίδης, προσθέτω εγώ, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας συνιστούμε όπως φροντίστε για την έγκυρη προσέλευση και είσοδο στο γήπεδο προκειμένου να αποφύγει την ταλαιπωρία. Προστατεύουμε την ομάδα μας και την έδρα μας, δεν δίνουμε το παραμυθικό δικαίωμα. Απαγορεύονται υπηρεσίες, κροτίδες και άλλα αντικείμενα. Στηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με τη φωνή μας, όπως εμείς ξέρουμε, ραντεβού σε λίγες ώρες στο σπίτι μας. Αγιανάρα, ξέρεις ότι, βάμος η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Σημαντικό, εγώ θα κρατήσω και πρέπει να το κρατήσει ο κόσμος. Νωρίς, παιδιά, στο γήπεδο. Είμαστε λίγο στις τελευταίες στιγμές, λαός. Αλλά επειδή αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, υπάρχει και μεγάλη κινητικότητα στα εισιτήρια από σήμερα το πρωί. Καλό θα είναι όλα τη στιγμή που ανοίγουν και 6,5 ώρα οι θύρες. Ναι, πάνε ναι. Όσο πιο νωρίς γίνεται, να παρκάρουν άνετα, να μπουν άνετα, να μην πάνε το προξίδι, την αναμονή κτλ. Στα αγωνιστικά τώρα, επιβεβαιώθηκε χθες αυτό το οποίο λέγαμε απ' έξω για μία απουσία από την αποστολή και αυτή είναι το Εμπακατά. Παράλληλα ο Άρης ανακοίνωσε και 3 κρούσματα κορονοϊού χθες. Είναι λίγο τι κάνει μια ονιά σαν κεραμίδια. Και έτσι ο Ντουμπάγιο είναι από ό,τι ξέρω δύο παίχτες και ένα μέλος του staff. Και έτσι λοιπόν ο Ντουμπάγιο σίγουρα πλέον είναι στην αρχική εντεκάδα. Στο δεξιά άκρο της άμυνας, με τον θύρις μας αριστερά, τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπερ στα στόπερ, Κουέστα με στο τέρμα, Νταμπό του Κουρέ στα χαφ, Μαντζίνι Τούρμπε στις πλευρές στα εξτρέμ και ο Γκρέι στην κορυφή με έναν εκ των Μπάλμα ή Καμάτσο, οριακό προβάδισμα έχει ο Ονδουριανός στο μυαλό του Μπούργος, εκτός αν αλλάξει κάτι στη σκέψη την τελευταία στιγμή και χρησιμοποιήσει τον Πορτογάλο. Φαίνεται ότι ο Άρης και από τις χθεσινές δηλώσεις του Μπούργος και του Νταμπότη είναι πνευματικά έτοιμος και προσεγγίζει με σοβαρότητα το ΜΑΤ. Πολύ ισορροπημένη και ελευκορώσει στις χθεσινές δηλώσεις. Τώρα και σαν λαός δεν τους διαβάζεις εύκολα. Δηλαδή τα πρόσωπα τους τα έβλεπες ήταν παγωμένα μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν μπορείς να διακρίνεις συνέστημα, να διακρίνεις αυτοπεποίθηση, να διακρίνεις φόβο, να διακρίνεις οτιδήποτε. Έτσι είναι και σαν λαός άλλωστε. Αλλά και αυτοί δεν ήρθαν νομίζω εδώ πέρα για να κάνουν διακοπές. Λέξη που χρησιμοποίησε βέβαια ο παίκτης ο Μπάχα που μίλησε χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι εμείς το βλέπουμε και σαν διακοπές. Είναι μια ομάδα που δεν είναι κάτι σύνηθες για αυτήν να αγωνίζεται στην Ευρώπη, άρα έχει κίνητρο, έχει και ένα καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από τον Άρη, οπότε είναι ένα μάτς που άσχετα με την διαφορά δυναμικότητας θέλει προσοχή σήμερα για τους κιτρινόμαυρους. Στα μεταγραφικά περιμένουμε. Ο Μάνου Γκαρθία έπαιξε χθες σε φιλικό της Χιχών. Να το σημειώσουμε και αυτό. Εντάξει, από τη στιγμή που δεν έχει φύγει ακόμα, είναι καλό το τι κάνει η προετοιμασία και το τι παίζει σε φιλικά. Βέβαια, ελοχεύει και ένας κίνδυνος τραυματισμού. Παραδέχεται πλέον και ο προπονητής Χιχών ότι διαπραγματεύεται η ομάδα του για τον ποδοσφαιριστή. Όπως έχουμε πει, είναι κλεισμένος πλέον ο Δονάρη. Απλά πρέπει να ρυθμιστούν κάποια μικρά αλλά σημαντικά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή των χρημάτων από τον Άρη προς την
προσεχικών, αφού συμφωνήθηκε το ποσό, τα υπόλοιπα νομίζω θα τα δούμε αργά ή γρήγορα. Υπάρχει και η περίπτωση του Μιγκέθα. Μιγκέθα. Εξαιρετική, ναι. Μιγκέθα, Όσκαρ Μιγκέθα, εξαιρετική περίπτωση. Μεγάλη υπέρβαση να το καταφέρει αυτό ο Καρυπίδης. Και φέρει τον 23χρονο στόπερ την Μπαρτσελόνα που πέρυσι είχε 19 συμμετοχές στη Λα Λίγκα, 5 στο Champions League και 2 στο Europa League. Εντάξει, δηλαδή είναι, ήταν ενεργό μέλος ομάδας του Τσάβη, η οποία όμως δεν τον υπολογίζει φέτος. Στην Ισπανία γράφανε πριν δύο μέρες ότι έβαλαν ταμπελάκι πολιτήριο στον παίχτη έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αχα. Και ότι η Μπαρσελόνα γράφανε οι Ισπανοί ότι δημιουργεί πρόβλημα στην αποχώρηση του ποδοσφαιριστή με ένα τέτοιο ποσό, αφού θεωρούν ότι δύσκολα θα βρουν ένα τέτοιο νούμερο για τον Μιγκέθα. Ο Άρης μιλάει για τον δανεισμό του παίχτη. Επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέγαμε και συγγραφήσαμε και πάνω κάτω προφίλ τις προηγούμενες μέρες, αλλά και αυτό το οποίο είχαμε σημειώσει, ότι πάει ο Άρης για έναν στόπερ ή στα ίδια επίπεδα με Φαμπιάνο Μπράντετ ή και καλύτερο ενδεχομένως. Και εδώ φαίνεται ο Μπούργκος ότι θέλει και έναν ακόμα καλό στόπερ για το 3-5-2, το αγαπημένο το 3-5-2, αλλά και για να έχει και μια πολύ καλή ακόμα ενδεκαδάτη επιλογή, είτε παίζει με 4 πίσω. Ναι, ναι. Μάλιστα, Νίκο, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.